Η είδηση ότι στις 18 Δεκεμβρίου το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα φωταγωγηθεί με ένα μεγάλο αστέρι στο λόφο του προφήτη Ηλία ύψους 6 μέτρων. Η εκκλησία αποκαταστράφηκε από το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου στο Αρκαλοχώρι, προκαλεί έντονα συναισθήματα και για συμβουλικούς λόγους εκεί οι κάτοικοι προχωρούν σε αυτή την κίνηση. Θέλω να πάμε στο Αρκαλοχώρι, άλλωστε σε κάθε εκπομπή συνδυόμαστε με τους ανθρώπους εκεί προκειμένου να επικοινωνήσουμε. Το πιο σημαντικό ποιο είναι, να μην τους ξεχάσουμε και εμείς και η πολιτεία βέβαια, η πολιτεία αυτή που παίρνουν τις αποφάσεις. Πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Νίκη Μουράτ, είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα από Αρκαλοχώρι. Λοιπόν, η αλήθεια ευχαριστούμε είναι... πολύ, ναι, το Creative TV που είναι πάντα κοντά στο Αρκαλοχώρι με κάθε ευκαιρία. Εντάξει, είναι υποχρέωσή μας να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους. Οι δυσκολίες παραμένουν. Οι δυσκολίες παραμένουν. Έτσι. Άνθρωποι που βρίσκονται σε κοντέινερ αυτή τη στιγμή και σε οικίσκους στέλνουν την αγάπη μας, τη συμπαράστασή μας και την αναφορά μας. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν βέβαια αύριο, Παρασκευή, σωστά, 17 Δεκεμβρίου. Ναι, ξεκίνησαν λίγο σήμερα, ναι, με μια δράση από τον Αθλητικό Σύλλογο Υγείας Άθληση. Ναι. Μοίρασε κάποια δωράκια σε όλα τα σχολεία του Δήμου και έτσι ξεκίνησε το πρόγραμμά μας, είναι και αύριο στις 17. Έτσι ξεκινήσαμε να δώσουμε λίγο χαρά στα παιδιά. Άλλωστε και ο στόχος είναι να δώσουμε τη χαρά σε αυτά. Τα Χριστούγεννα είναι γιορτές χαράς και αγάπης. Το Αρκαλοχώρι δυστυχώς βιώνει διαφορετικές γιορτές φέτος. Είναι ιδιαίτερες οι συνθήκες. Και γι' αυτό είπαμε ότι θα κάνουμε κάτι το οποίο θα δώσουμε στον κόσμο χαρά και ένα μήνυμα ελπίδας. Και έτσι λοιπόν η Οργανωτική Επιτροπή θέλαμε να δώσουμε και εμείς το δικό μας μήνυμα. Το σημείο αναφοράς του Αρκαλοχωρίου ήταν πάντα ο λόφος του προφήτη Ηλία. Ήταν εκεί πάντα, όταν ερχόμασταν, τα γυρίζαμε στον προορισμό μας, ήταν πάντα εκεί να μας περιμένει. Τώρα πια δεν υπάρχει. Όλα άλλαξαν από τις 27 του Σεπτέμβρη. Και είπαμε λοιπόν όλα να αρχίσουν ξανά από εκεί, βάζοντας ένα τεράστιο λαμπερό αστέρι, το οποίο να δίνει το μήνυμα της αγάπης και της ελπίδας, της προσμονής ότι θα έρθει κάτι καλύτερο αύριο. Και θα είναι πάντα εκεί να μας δείχνει τη ζεστασιά και το μήνυμα ότι θα τα καταφέρουμε. Οπότε αυτό το αστέρι, σας ρωτώ, θα παραμείνει και μετά την εορταστική περίοδο? Το έχετε σκεφτεί? Το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά. Ναι, το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά να είναι εκεί και να φωτίζει. Να φωτίζει ένα καινούριο προορισμό, μια καινούρια ζωή που θα εξελιχθεί, ελπίζω, τα επόμενα χρόνια στο Αρκαλοχώρι. Να είναι εκεί μέχρι να ξαναχτιστεί το κλεισάκι μας. Και είναι σίγουρα ένα συμβολικό χαρακτήρα. Ένα συμβολικό μήνυμα. Μια κίνηση συμβολική, βέβαια. Είναι συμβολικό. Άλλωστε εκεί πάνω χάθηκε και μια ψυχή. Ας λάμπει το αστέρι αυτό και για αυτή την ψυχή του κυρίου Ιάκωβου που έφυγε τόσο άδικα. Προσπαθούμε να δώσουμε μια νότα χαράς και αισιοδοξίας μέσα από αυτές τις γιορτές. Εντάξει, ο κόσμος βέβαια μπορεί να έχει περισσότερες ανάγκες σε άλλους τομείς και άλλες ανάγκες, όμως δεν πρέπει να χάσουμε τη χαρά και το μήνυμα των Χριστουγέννων, που είναι η ενότητα, που είναι η ζεστασιά, να βλέπεις τον συνάνθρωπό σου να χαίρεται από απλά πράγματα, όπως αυτά που ετοιμάζουμε. Άρα λοιπόν το αστέρι εκεί πάνω θα λάμψει στις 18 του μήνα. Στις 18 του μήνα. Ας ελπίσουμε. Ναι, 18 του Σάββατο στις 7 η ώρα. Ελπίζω βέβαια οι καιρικές συνθήκες να μας το επιτρέψουν να συμβεί. Το αστέρι αυτό θα θέλαμε και με άλλο τρόπο να δίνει ένα σήμα, στίγμα στο Αρκαλοχώρι, το στίγμα του, και αν μπορεί και ο κόσμος να έρχεται, να το επισκέπτεται, να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις. Αυτές αυτό το διάστημα περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Βέβαια, είναι το γνωρίζουμε, εννοείται, και δεν έχουν στηριχθεί, αλήθεια είναι, όσο έπρεπε να στηριχτούν αυτές οι επιχειρήσεις. Και δηλαδή, η δράση... ο κόσμος να έρθει να στηρίξει με κάποιο τρόπο, αγοράζοντας τα ψώνια τους, με ό,τι τρόπο μπορεί.
να συμβεί αυτό. Την τώρα. Ίδια ώρα, βέβαια, οι δυσκολίες παραμένουν. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Έτσι ξεκινήσαμε τη σύνδεσή μας. Ναι, έτσι είναι. Σωστά. Ναι, δύσκολα. Είναι δύσκολα. Η αλήθεια είναι αυτή. Το να νιώθεις εμείς, εγώ ας πούμε, νιώθω τυχερή. Είμαι μέσα στο σπίτι μου, στη ζεστασιά, στη φωλιά τη δικιά μου. Κάποιοι άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Είναι εκεί πάνω στους οικίσκους. Όσο όμορφα και ζεστά και προστατευμένα να είναι μέσα εκεί, δεν πάβει να είναι σε ένα κρύο. Κρύο χώρο που δεν έχει τη ζεστασιά των αναμνήσεων. Λοιπόν, εγώ θα πω να στηρίξω ο κόσμος, να στηρίξω ο κόσμος στις δράσεις σας, στις πρωτοβουλίες σας. Ξεκινήσατε, θα συνεχιστεί αύριο, πάμε στο Σάββατο, έχουμε και παραμονή πρωτοχρονιάς. Ο ρόλος του πολιτιστικού συλλόγου της περιοχής είναι καθοριστικός, είναι πολύ σημαντικός. Ναι, μεν το βλέμμα είναι στις καθημερινές ανάγκες και πολύ καλά κάνετε και το τονίζετε, αλλά και η ψυχολογία των μικρών παιδιών. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ένα μικρό δωράκι, είναι απαραίτητα συστατικά μιας ευτυχίας. Είναι τα παιδιά, είναι ο κύριος στόχος μας σε αυτό το διάστημα, να τους δώσουμε λίγη χαρά, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει τα δύο τελευταία χρόνια πάρα πολύ δύσκολα. Είτε αυτό ήταν λόγω COVID, που δεν είχαν την κανονική σχολική τους ζωή. Τα δικά μας παιδιά εδώ βίωσαν πολύ βία το σεισμό, γιατί ήταν εν ώρα μαθήματος. Κάποια άλλα παιδιά έχουν φύγει και έχουν πάει σε ένα άλλο μέρος. Στεγάζονται σε ένα καινούριο περιβάλλον. Οπότε τα παιδιά τώρα είναι λίγο παραπάνω ο στόχος μας, να τους δώσουμε λίγη χαρά. Ακριβώς. Το Σάββατο πάντως θα έχουμε πάρα πολλές δράσεις. Θα έχουμε και τη φιλαρμονική μπάντα του Δήμου Ηρακλείου. Θα έχουμε και ένα τρενάκι που θα περιφέρεται. Και θα ακολουθήσω και άλλες δράσεις και στις επόμενες μέρες. Εδώ είμαστε να τις καλύψουμε, να τα ξαναπούμε. Κυρία Μουράτη, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.